Λοιπόν, έχω κραφτάρει και 40 player picks. Πάμε να το ανοίξουμε. Ξεκινάμε με walkout, τέλεια. Okay. Και άλλο walkout, το έχουμε λαουτάρα. Και άλλο walkout, Κριστιάνο. Έχουμε 3 στα 4 μέχρι τώρα. Τέσσερα στα έξι. Έχουμε Λαβέλ, οκ. Walkout μετά από λίγη ώρα. Έχουν νεκρώσει λίγο γενικά. Odegaard, άλλο ένα. Μπρόνζ, τέλεια. Κουβαρατσχέλια. Οκ, και τώρα με τελειώνανε, δεν έχουν πάει τόσο άσχημα. Έχουν μαζευτεί δηλαδή κάπως στο walkout. Εδώ έχουμε και Inform Benzema 91 rating. Σέσνη, τέλεια. Bright και πάμε στο τελευταίο. Oberdorf, κλείσαμε τέλεια. Συνολικά έχουμε 12 walkout σε 40 player picks. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, πάμε και στα 385 plus player picks. Να. Πάμε στο δεύτερο, ας ελπίσουμε να είναι καλύτερο. Οκ, έχουμε Allison. Και το τελευταίο. Οκ. Λοιπόν, είχα ξεκινήσει έναν draft εδώ και πολύ καιρό. Πήρα από βασικά το τελείωσα, το κέρδισα. Πάμε να δούμε και τι rewards θα μας δώσει. Τα χειρότερα. 2 rare gold pack και ένα premium gold pack. Τέλεια. Δεν άξιζε καθόλου όμως. Καθόλου. Λοιπόν, εδώ κάνω claim και το daily warm up. Δίνει αυτά τα packs, ok. Αλλά κυρίως ολοκλήρωσα τα completions. Και έχουμε 86 επί 2 και 85 επί 5. Το οποίο θα κρατήσω για την demo of the season. Λοιπόν, παιδιά, επίσης θα βάλω στο showdown plus το Mukiele. Τώρα που πήρε και το upgrade. Και θα γίνει κάπως έτσι. Και αν εξαιρέσουμε το shooting, επειδή παίζουμε λίγο επιθετικά back, απλά αν τέλει θα σουτάρω με τον Mukiele. Παιδιά, είναι φοβερή κάρτα. Αλήθεια, είναι φοβερή. Και ίσως να μην του βάλω καν anchor, να του βάλω κάτι που να μπουστάρει το defending και το physical. Δεν θυμάμαι ποιο chemistry style είναι. Αλλά φαίνεται τρομερή κάρτα. Το ξεκινήσω. Θα παίξουμε μαζί του. Θα δούμε πώς είναι και σαν 91 rating. Και θα δούμε. Και παιδιά, αυτή είναι η full team of the season που θα βγει την Παρασκευή στις 8 η ώρα. Που ό,τι βλέπετε δεν είναι καμιά τρελή squad. Έχει κάποια αρκετά ψηλά rating. Είναι live κάρτες, οπότε θα πάρουν upgrades. Είναι πολύ πιθανό να πάρουν πολλές κάρτες upgrade. Έχει κάποιες που είναι πάρα πολύ καλές, όπως βλέπουμε ο Ραφίνγκ είναι πολύ καλός, ο Μπρούνο, ο Ρομέρο, ο Μόντριτς. Είναι κάποιες που είναι πολύ ωραίες κάρτες. Οι περισσότερες βέβαια θα είναι fodder. Και απλά αυτή η squad θα είναι εισαγωγή σε Team of the Season για να μας δώσει μετά τις πολύ καλές, την Premier League, το Ισπανικό, το Γαλλικό, το Ιταλικό, το Γερμανικό. Αλλά τουλάχιστον θα έχουμε live κάρτες που θα πάρουν upgrades και θα είναι Team of the Season για να ξεκινήσει το hype. Και επίσης, επειδή έχει γίνει leak και αυτό το pack που θα είναι στο store μάλλον, είναι 90 plus guaranteed live team of the season pack. Και ουσιαστικά λέει από κάτω ότι θα έχει 3 παίχτες της live team of the season. Ένας από αυτούς θα είναι σίγουρα 90 plus. Και θα έχει μέσα και 75 παίχτες που θα είναι 84 plus rating. Με 4 από αυτούς θα είναι σίγουρα 88 plus. Που μάλλον θα είναι από τα ακριβά, από τα πολύ ακριβά πακέτα στο store. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ καλό pack.
Επίσης έχει βγει αυτό εδώ πέρα, εδώ και μια-δυο μέρες, δεν θυμάμαι πότε βγήκε ακριβώς. Το 81 Plus Tradable Team of the Week Upgrade. Επειδή αρκετοί με ρωτάτε άμα αξίζει σαν investment να αγοράσουμε Team of the Week τώρα που θα φύγουν από τα πακέτα και οι Best of, άμα αξίζει να αγοράσουμε Team of the Week σαν investment, τώρα που έχει βγει αυτό, ίσως να το κάνει λίγο περίπλοκο. Μου φαίνεται πολύ risky, δεν ξέρουμε καν και στα requirements τι θα ζητάει η EA. Μπορεί να ζητάει Team of the Week ή Team of the Season, από τη στιγμή που θα βγουν Team of the Season. Μπορεί όντως να ζητάει Team of the Week και να χρειάζονται και να γίνουν πανάκριβοι. Αλλά μου φαίνεται πολύ risky, δεν ξέρουμε αυτό αν μετά από 5 μέρες θα ξαναεπιστρέψει. Οπότε ειδικά τώρα που βγήκε αυτό, εγώ θα έλεγα ίσως να είναι καλύτερα να μείνετε μακριά. Αν και όντως μπορεί να είναι καλό investment. Λοιπόν, πάμε ξανά Icon Pick. Τα τελευταία ήταν πάρα πολύ καλά. Πάμε να δούμε αυτό αν θα μας δώσει κάτι. Όχι. Πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Θα πάρω Crespo. L. Είναι και πάμπτυνος.